Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, παραμένουν τα κέρδη τα οριακά στο ελληνικό χρηματιστήριο. Αντιφατικό όμως θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι το κλίμα και στις διεθνείς αγορές. Γι' αυτό πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Μάλλον στο Skype έχουμε σύνδεση με την Κατερίνα την Κωνσταντινίδη, sales trader της Axobank. Κατερίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Πάνο. Όταν τυπώνουν οι τραπεζίτες, οι κεντρικοί τραπεζίτες, άφθονο χρήμα, πρέπει κανείς να χαίρεται ή να ανησυχεί, ειδού το ερώτημα. Θα λέγαμε το δεύτερο. Το δεύτερο. Καθώς παρατηρούμε μια συντονισμένη παρέμβαση από πλευράς όλων των πολλών κεντρικών τραπεζών. Την αρχή έκανε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την μαζική αγορά ομολόγων, την οποία ανακοίνωσε. Στη συνέχεια η ΦΕΔ στις Ηνωμένες Πολιτείες με την ποσοτική χαλάρωση νούμερο 3. Σήμερα είχαμε την Τράπεζα της Ιαπωνίας να προχωράει και εκείνη σε παρεμβάσεις για το νόμισμα, καθώς επίσης και νέα από την Τράπεζα της Αγγλίας, ότι και εκεί πρόκειται να κάνουν κάτι αντίστοιχο, καθώς και της Αυστραλίας. Αυτά μας δείχνουν την ανησυχία, την παγκόσμια ανησυχία που υπάρχει όσον αφορά την ύφεση. Καθώς επίσης και τον πανικό, θα λέγαμε, σε εισαγωγικά, καθώς δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια λύση. Οι ποσοτικές χαλαρώσεις έχουν αποδείξει ότι περισσότερο βαθαίνουν την ύφεση παρά έχουν να προσφέρουν κάτι πραγματικό. Ναι. Όταν υπάρχουν ποσοτικές χαλαρώσεις, το χρήμα φεύγει από τα ομόλογα, το κόστος του δανεισμού ανεβαίνει, αυτό πλήττει τις επιχειρήσεις, πλήττει τους καταναλωτές, αυξάνει τις τιμές των εμπορευμάτων. Είδαμε να υπάρχει μεγάλο volatility στην τιμή του πετρελαίου, βλέπουμε το χρυσό να απογειώνεται και όλα αυτά πλήττουν και τις επιχειρήσεις αλλά και τους καταναλωτές. Την ατμομηχανή της οικονομίας. Προκαλείται δηλαδή πληθωρισμός, έτσι, τον οποίο τον φοβούνται πολλοί οικονομολόγοι. Κάποιοι είναι εναντίον της ύφεσης, έτσι, μονοδιάστατα. Και σου λέει, κάνε πληθωρισμό, ρε παιδί μου, δεν πειράζει κτλ. Αλλά ξεχνούν, όπως λες πολύ σωστά, ότι ο πληθωρισμός κατατρώει το εισόδημα και των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, των καταναλωτών. Έτσι. Είναι και φαινόμενο που μπορεί και να βαίνει και ανεξέλεγκτο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είδαμε ότι ο πληθωρισμός είναι κάτι που τρομάζει τη Γερμανία. Αλλά φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή, από την άλλη πλευρά, στην Αμερική, αυτό δεν το λαμβάνουν υπόψη τους. Διότι εδώ είναι τώρα το σημαντικό κλειδί της υπόθεσης, η Αμερική και οι εκλογές που πρόκειται να γίνουν. Και καθώς η ποσοτική χαλάρωση εντείνει την ανησυχία για το αν θα υπάρχουν πληθωριστικές τάσεις. Ναι, τώρα βέβαια λένε ότι εν ώψη των εκλογών και οι Ευρωπαίοι τα θέλουν όλα καλά. Γι' αυτό υπάρχει και μια καχυποψία ότι μήπως καλύπτουν το δικό μας το πρόβλημα μέχρι τον Νοέμβριο που είναι εκλογές, για να βγει και ο Ομπάμα εκεί πέρα, με τον οποίο συνεννοούνται καλύτερα. Λοιπόν, και τα θέλουν όλα καλά και ήσυχα, κάνουν και την ποσοτική χαλάρωση. Αλλά τα προβλήματα είναι μπροστά. Δηλαδή, τι βλέπουν οι κεντρικοί τραπεζίτες, Κατερίνα, όταν αποφασίζουν να τυπώσουν άφθονο χρήμα? Τι βλέπουν? Πες το απλά να καταλάβει και ο κόσμος που σας ακούει. Αυτή τη στιγμή θέλουν να καθησυχάσουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια ύφεση. Αυτό είναι το σημαντικό αυτή τη στιγμή. Κερδίζουν χρόνο ουσιαστικά, καθώς δεν έχει ληφθεί τίποτε. Εν ώψη των Αμερικανικών εκλογών, σαφώς είναι υποστήριξη προς την Προεδρία Ομπάμα. Και όσον αφορά τον υπόλοιπο κόσμο, η Γερμανία αυτή τη στιγμή φοβάται πάρα πολύ περισσότερο για το ελληνικό ή το ισπανικό ζήτημα. Φοβάται πάρα πολύ και την ύφεση στην Κίνα. Διότι είναι μια αγορά που βλέπει να έχει τα περισσότερα κέρδη στο μέλλον παρά στην Ευρώπη. Κερδίζουν χρόνο, δηλαδή τι κάνουν? Κυκλοφορεί το χρήμα και ελπίζουν ότι θα καθυστερήσει η ύφεση, ότι θα ανατραπεί, θα ανασχεθεί ενδεχομένως. Και γιατί φοβόμαστε, εν πάση περιπτώσει, ότι η ύφεση θα έρθει ούτως ή άλλως? Δηλαδή, πού εδράζεται αυτό? Η ύφεση υπάρχει, δεν φοβούνται μήπως έρθει. Ο S&P έχει φτάσει πολύ κοντά στα ιστορικά υψηλά του, χωρίς από την άλλη πλευρά να υπάρχουν και τα αντίστοιχα δεδομένα. Η οικονομία της, όλες, η παγκόσμια οικονομία είναι σε ύφεση. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν και αναταραχές πέρα από την Ευρώπη, Αμερική, οι αναταραχές στην Μέση Ανατολή. Είναι κάτι που επηρεάζει όλη την κατάσταση και θέλουν αυτή τη στιγμή να υπάρχει ένας καθησυχασμός, ο οποίος όμως, από την άλλη πλευρά, πιστεύουμε ότι δεν διαφαίνεται μία λύση. Μάλιστα. Είναι καθαρά να κερδίσουν χρόνο. Αυτή η ύφεση από τι προκαλείται, βρε Κατερίνα? Γιατί ξέρεις, την έχουμε και στην Ελλάδα αυτή την κουβέντα εδώ. Διάφοροι όψιμοι οικονομολόγοι λένε, βέβαια, η ελληνική οικονομία με την ύφεση και το μνημόνιο κλπ. Τι να κάνει? Και όταν τους λες ότι και πριν από το μνημόνιο πέφταμε σε παραγωγικότητα, είχαμε τεράστια ελλείμματα, άρα είναι αλλού το πρόβλημα στην ελληνική οικονομία, στην ανταγωνιστικότητά της κτλ. Προφανώς δεν έχουν τι να πούν. Σε παγκόσμιο επίπεδο όμως, αλλά η ύφεση από τι προκαλείται, δηλαδή?
Η ύφεση ξεκίνησε μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers, αλλά όταν φτάσαμε σε εκείνο το σημείο, ήδη είχαμε δημιουργήσει μία φούσκα leverage, μία φούσκα μόκλευσης. Η μόκλευση του χρήματος ουσιαστικά είναι αυτή και είναι θέμα των τραπεζών. Εδώ είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Θεωρούμε ότι οι τράπεζες ουσιαστικά είναι αυτές που παρέσυραν τις οικονομίες στην κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα. Ναι. Ναι, θα μπορούσε κανείς να πει ότι τα fundamentals, τα θεμελιώδη της παγκόσμιας οικονομίας είναι ένα πεπερασμένο οικόπεδο, ο πλανήτης, άνθρωποι που γεννιούνται συνέχεια δισεκατομμύρια, μπαίνει και ο τρίτος κόσμος, ο παλιά λεγόμενος τρίτος κόσμος, τώρα στην παραγωγή. Απλούστατα το πούμε έτσι απλά ότι δεν υπάρχει αρκετό χρήμα, αρκετός πλούτος για όλους όσο θα θέλανε. Δηλαδή και η Ευρώπη να διατηρήσει το επίπεδό της και η Αμερική το οποίο είχε ανέβει και είχαν κάνει τα private jet καθημερινότητα, ας πούμε. Μπαίνει τώρα και οι αναπτυσσόμενες χώρες και διεκδικούν και αυτές μερίδιο. Δηλαδή είναι τόσο απλό, ας το πούμε. Δηλαδή τα fundamentals της παγκόσμιας οικονομίας απλώς μπορεί να μην επαρκούν. Ή πρέπει να περάσουμε σε μια νέα εποχή με κάποιες αλλαγές, με τεχνολογία, σε άλλο μοντέλο, ή να μειωθεί ο πληθυσμός της γης. Δεν ξέρω. Δηλαδή τι λένε οι αναλυτές σας εκεί που τα παρακολουθούν αυτά πολύ στενά. Ο πληθυσμός της γης δεν είναι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι στην Ευρώπη ο πληθυσμός γερνάει και χρειάζονται εργατικά χέρια, πράγματα που δεν τα έχουμε. Η Γερμανία σε λίγα χρόνια θα έχει αυτό το πρόβλημα. Η Ελλάδα, η Ιταλία θα έχουμε αυτό το πρόβλημα. Εδώ είναι η ανακατανομή και το πώς κατανέμεται ο πλούτος παγκόσμια, καθώς επίσης και οι παραγωγικές επιχειρήσεις. Από εκεί πέρα θα πρέπει να το δούμε το χρήμα σε παράλληλη σχέση, για παράδειγμα, με το χρυσό. Ο χρυσός, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, δεν πληθωρίζεται, διότι είναι συγκεκριμένος. Η εξόριξη, υπάρχουν τα κοιτάσματα χρυσού, είναι αυτά, είναι τα δεδομένα. Το ίδιο θα έπρεπε να υπάρχει και με το χρήμα, για να καταλάβει ο κόσμος γιατί εννοούμε, γιατί ίσως συγχαίουμε λίγο τις λέξεις. Και βλέπουμε την άνοδο του χρυσού αυτή τη στιγμή και όλων των πολύτιμων μετάλλων, για αυτό το λόγο, διότι είναι ένα πεπερασμένο πράγμα το οποίο μπορούμε να το μετρήσουμε, ξέρουμε ότι είναι αυτό, δεν μπορούμε να το πληθωρήσουμε, και εκεί αυτή τη στιγμή οι οικονομίες βρίσκουν καταφύγιο. Ναι. Μα πολλοί λένε ότι αυτή η φούσκα ακριβώς δημιουργήθηκε από αυτό. Έτσι, ότι όλοι υπάρχει αυτή η τάση στον άνθρωπο για πλουτισμό, αλλά κάπου πιάσαμε οροφή, πιάσαμε ταβάνι. Και αυτό όλο το leverage και όλα αυτά είναι παιχνίδια για να διατηρηθεί ένας πλούτος, ο οποίος στην ουσία δεν υπάρχει. Και από εκεί άρχισε όλη η κουβέντα. Όπως λες, ο χρυσός είναι τα αποθέματα χρυσού, που κάποτε χρησιμεύαν ως μια ένδειξη, ακριβώς για να μην χάσει την αξία του το χρήμα. Δηλαδή, έχουμε πιάσει ταβάνι στον πλουτισμό του πλανήτη, ας το πούμε έτσι. Υπάρχει κι άλλος αναπτυξιακός κύκλος που μπορούμε να τον πετύχουμε και πώς. Αυτό σου λέω, τι λένε οι αναλυτές σας. Πολλοί, εδώ πέρα υπάρχουν γνώμες και γνώμες. Είναι πολλοί που λέγανε ότι ο κανόνας του χρυσού θα ήταν το μέσο το οποίο θα ήταν το καλύτερο μέσο που θα βοηθούσε την οικονομία. Εντάξει, τώρα βρισκόμαστε όμως το 2012. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Άρα πρέπει να υποχωρήσει αυτή η μεγάλη φούσκα που έχει δημιουργηθεί. Το πώς θα λυθεί αυτό το ζήτημα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αν το ξέραμε, δεν θα ήμασταν σήμερα σε αυτή την κατάσταση. Από την άλλη πλευρά, υπήρχε πολλοί κόσμος, όπως είναι στην Κίνα, που δουλεύανε, που ήταν πάρα πολύ παραγωγικοί, χωρίς να αμείβονται αντίστοιχα. Και εδώ στην Ευρώπη αμοιβόμασταν πάρα πολύ υψηλά για πολύ χαμηλότερη εργασία την οποία προσφέραμε. Αυτά τα πράγματα ήρθε η στιγμή να τα πληρώσουμε και πρέπει όλα αυτά να εξορθολογιστούν. Υπάρχουν κάποιες ανισορροπίες, αλλά και η Κίνα που είναι η ατμομηχανία έχει αρχίσει και συμπάθει σημάδια κόπωσης, διότι και αυτοί πουλάνε σε εμάς τα πράγματα. Δηλαδή είναι σαν και αυτό το argument, αυτή τη διαμάχη που έχουμε τους Γερμανούς. Ότι λέμε εμείς, εντάξει, μας δίνατε δανεικά, αλλά με αυτά τα δανεικά αγοράζαμε και τα προϊόντα σας. Είναι αυτό το που λέγεται ότι όταν κάποιος είναι πλούσιος και όλη η υπόλοιπη φτωχία, μας συγκεντρώσει όλο το χρήμα αυτός, μετά πώς θα βγάζει χρήμα. Οι άλλοι δεν θα έχουν χρήματα να αγοράσουν τα προϊόντα τους. Δηλαδή, είναι σύνθετο το ζήτημα αυτό στην οικονομία. Είναι σύνθετο, είναι αλυσίδα και γι' αυτό βλέπουμε σήμερα αυτή τη συντονισμένη κίνηση επεμβατικότητας από τις κεντρικές τράπεζες. Διότι στις διάφορες συνόδους G20 ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να είναι αυτό, φυσικά και αυτή τη στιγμή κατανοούν το πρόβλημα στο οποίο βρισκόμαστε. Ναι. Τι ελπίζουν τώρα, ότι τυπώνοντας χρήμα θα καθυστερήσει η ύφεση ή ελπίζουν ενδεχομένως και σε κάποια αναστροφή? Σαφώς και όλοι ελπίζουμε σε κάποια αναστροφή του κλίματος από μέρα σε μέρα. Η λύση δεν νομίζω ότι την ξέρει κάποιος αυτή τη στιγμή ή και να την ξέρει είναι πολύ δύσκολο να την εφαρμόσουν όλες οι χώρες μαζί. Όπως για παράδειγμα κάνουν αυτή την επεμβατικότητα στα νομίσματά τους. Όσον αφορά το ελληνικό τώρα ζήτημα,
Για παράδειγμα, βλέπουμε την. Ή, αν θέλετε, την χρηματιστία, το δούμε από την πλευρά των αγορών. Βλέπουμε τη μεγάλη άνοδο και στην Αμερικανική αγορά. Ο S&P κοντεύει να φτάσει τα ιστορικά υψηλά του. Πράγμα το οποίο μας ανησυχεί και βραχυπόθεσμα πιστεύουμε ότι θα υπάρξει και ίσως περαιτέρω άνοδος μέχρι τις εκλογές και ίσως λίγο παραπάνω. Αλλά μας ανησυχεί πάρα πολύ εδώ στις χρηματιστικές εταιρείες τι θα γίνει μετά. Καθώς δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα από πίσω κέρδη των εταιριών που υπήρχαν στο παρελθόν, αυτό δεν μπορεί να υπάρξει. Οι τιμές των εμπορευμάτων αυξάνουν, η τιμή του πετρελαίου αυξάνει. Όλα αυτά έχουν το κόστος στις επιχειρήσεις και αντίστοιχα ο καταναλωτής δεν μπορεί να αγοράσει. Εδώ υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα. Όσον αφορά την Ελλάδα, εγώ ήθελα πάνω να σου πω, δεν ξέρω πόση ώρα έχουμε, θα παρατηρήσετε το τελευταίο διάστημα κάποιες βολές κερδοσκόπων. Πλέον, επειδή θα έχετε παρατηρήσει ότι για την Ελλάδα στο εξωτερικό δεν μιλάνε πλέον τόσο πολύ, και μετά τις δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για μαζικές αγορές, υπό προϋποθέσεις βεβαίως ομολόγων, πλέον οι κερδοσκόποι, οι οποίοι ποτάρουν στο default, στην πτώχευση της Ελλάδος, έχουν αποκτήσει έναν άλλο τρόπο να το κάνουν αυτό. Θα δείτε στα διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για παράδειγμα, τον Κυρμίτσο της Ελλάδος, που έχει χάσει τη δουλειά του και ζει σε ένα τροχόσπιτο στην Πελοπόννησο. Οι κερδοσκόποι αυτή τη στιγμή, πάνω πρέπει να ξέρεις, ότι περιμένουν τις εξεργές, πλέον την εξέγερση των πολιτών, για να δούνε μήπως μέσω αυτού του τρόπου μπορούν να κερδίσουν κάτι. Ναι, ποντάρουν στο ΣΥΡΙΖΑ που είπε ο κ. Τσίπρας σήμερα ότι ρίξαμε δύο κυβερνήσεις, να ρίξουμε μια τρίτη. Αυτό είναι το χόμπι προφανώς πρέπει να αποκτήσουμε στην Ελλάδα. Αντί να κοιτάμε πώς θα φτιάξουμε οικονομία, να χαιρόμαστε που ρίχνουμε κυβερνήσεις. Πετάμε βελάκια στον Πρωθυπουργό. Τα είπε σήμερα. Κάτι θα τα πούμε αυτά και στη συνέχεια. Εν πάση περιπτώσει, τώρα, αυτό ο φαύλος κύκλος της ύφεσης και πώς βγαίνει κανείς από αυτόν είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Είναι αλήθεια. Εν πάση περιπτώσει, από τους αναλυτές σας, ρωτάω, Κατερίνα, αν έχεις ακούσει, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μελέτη συνολικά για την παγκόσμια οικονομία ή ο καθένας κάνει του κεφαλιού του, δηλαδή υπάρχουν και κοινά συμφέροντα, αλλά η Κίνα είναι κάπου και ανταγωνιστική με την Ευρώπη και η Ευρώπη με την Αμερική κτλ. Και είναι 170 χώρες, πόσες είναι, 200 τόσο μάλλον, συγγνώμη, με τις μικρές κτλ. Λοιπόν. Υπάρχει μια αίσθηση ότι η παγκόσμια οικονομία, ότι κάποιοι λένε ότι χρειαζόμαστε μια παγκόσμια κυβέρνηση, Φερρυππίν. Ότι κάποιος με την παγκοσμιοποίηση έχουμε μια εικόνα της παγκόσμιας οικονομίας ή κάνει ο καθένας ό,τι θέλει και έχει και ανταγωνισμούς κτλ. Τι λέει το δικό σας το think tank εκεί πέρα, στη Saxo Bank? Ότι αυτό το κρίνουν αναπερίπτωση. Ανά συγκεκριμένη χρονική στιγμή δρούν διαφορετικά. Είδαμε την αντίδραση της Γερμανίας, της κυρίας Μέρκελ, να έχει διαφορετική στάση πριν από δύο μήνες, αυστηρή, και διαφορετική πριν από ένα μήνα, πολύ πιο πριν δύο εβδομάδες, πολύ πιο συγκαταβατική. Άρα είναι ένας καθημερινός αγώνας για το ποιος θα επικρατήσει, για το πώς θα λύσουν το πρόβλημά τους, αλλά όχι συγκεντρωτικά. Υπάρχουν και κάποιες συνολικές ρυθμίσεις, οι οποίες μπορεί να γίνονται, αλλά αυτή τη στιγμή όχι, δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο συνολικά, δηλαδή, όσο γνωρίζουμε εμείς. Ως ανθρωπότητα δεν έχουμε κάτσει να βάλουμε κάτω, να πούμε τι αντέχει ο πλανήτης, πόσο είναι ο πληθυσμός, τι πλούτος υπάρχει, πώς θα μοιράζεται. Δεν το έχουμε καταφέρει. Και αντιθέτως, κάπου είμαστε καταγωνιστικοί. Κόντρες, πόλεμοι, ο θάνατός σου, η ζωή μου κτλ. Κτλ. Έτσι. Υπάρχουν οργανισμοί που ο ρόλος τους είναι αυτός. Είναι ένα, όπως είναι και υποτίθεται ότι θα έπρεπε να ήταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Mm-hmm. Όμως, εδώ βλέπουμε ότι οι τράπεζες ουσιαστικά υπερισχύουν των ανθρωπιστικών οργανισμών. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Μάλιστα. Δεν λοιπόν, μιλάμε για ένα κόσμο ωραία. Ιδανικά πλασμένο. Κατερίνα, για να κλείσουμε, να μιλήσουμε ακριβώς. Να μιλήσουμε για τα επενδυτικά. Λοιπόν, τυπώνουν χρήμα οι κεντρικές τράπεζες. Αυτό τι θα επηρεάσει, κατά τη γνώμη σου, κατά τη γνώμη των αναλυτών σας, το χρυσό, τα εμπορεύματα, τις μετοχές, τι πρέπει να κάνει ο μέσος επενδυτής που έχει όλο αυτό το αντιφατικό περιβάλλον. Απ' τη μία του λένε ότι υπάρχει χρήμα και προχωράμε και θα υπάρξει πληθωρισμός. Απ' την άλλη του λένε υπάρχει φόβος ύφεσης, κατάρρευσης. Τι θα έχουμε, στασιμό πληθωρισμό και τι πρέπει να κάνει ο επενδυτής, τέλος πάντων. Όταν υπάρχει μία ποσοτική χαλάρωση, το χρήμα φεύγει από τα ομόλογα. Δηλαδή, οι τιμές των ομολόγων αυξάνουν, άρα οι αποδόσεις πέφτουν. Το κόστος του δανεισμού αυξάνεται και το χρήμα στρέφεται προς τις μετοχές. Mm-hmm. Εδώ όμως οι επενδυτές πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, γιατί mm-hmm. στρέφεται αυτή τη στιγμή προς τις μετοχές, αλλά χωρίς να υπάρχει, μπορεί να υπάρχει ένας μακροπρόθεσμος ορίζοντας.
θα πρέπει να τραπούν προς... είμαστε θετικοί ως προς τις μετοχές, κυρίως τις αμερικανικές, αλλά για βραχυπρόθεσμη διάρκεια. Και επίσης κατόπιν μελέτης της κάθε μετοχής. Mm. Είμαστε θετικοί για το χρυσό, όπως όλοι το καταλαβαίνουμε, ότι ο χρυσός μόνο μπορεί να αυξάνει σε μια τέτοια περίοδο αναταραχής, όσον αφορά τα εμπορεύματα και όλα τα πολύτιμα μέταλλα, θα λέγαμε, όχι μόνο ο χρυσός, και το ασίμι, καθώς έχει επηρεάσει τώρα και τα υπόλοιπα βιομηχανικά μέταλλα, ακόμα και ο χαλκός ανεβαίνει. Το πετρέλαιο, εκεί θα δούμε volatility, γιατί το πετρέλαιο είναι λίγο διαφορετική περίπτωση. Όσον αφορά τις ισοτιμίες, για παράδειγμα, βλέπουμε το yen σήμερα και μετά την παρέμβαση της Κεντρικής Τράπεζας να έχει υποχωρήσει. Βλέπουμε το ευρώ να κινείται κάτω από το επίπεδο στήριξης του 1,30. Τώρα εκεί είναι λίγο τα ζητήματα μέρα με τη μέρα και τι ανακοινώσεις έχουμε. Εκεί το βλέπουμε έτσι για βραχυπρόθεσμα γύρω στο 1,29 να κινείται, mm-hmm. μέχρι να έχουμε κάποιες καινούργιες ανακοινώσεις για την κρίση χρέους. Και όσον αφορά την μακροπρόθεσμη ματιά μας, είμαστε αρνητικοί ως προς τις μετοχές. Μάλιστα, αρνητικοί. Είμαστε πολιτές μακροπρόθεσμα. Μάλιστα. Κατέρνα, σε ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.